Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Να σας πούμε, ξεκινήσαμε με αυτή την υπόθεση των διωδίων που είναι ενδεικτική νέων βαρών που πέφτουν στις πλάτες της ελληνικής οικογένειας για να δούμε τι κρύβει από πίσω, γιατί γίνεται, τι θα περιλάβει. Πριν πάω όμως στο σχολιασμό του κυρίου Καράμπελα και του κυρίου Μανουλίδη για να πάμε λίγο και στις εξελίξεις που αφορούν το ελληνικό χρέος, πρέπει να σας πω ότι η ανώνυμη κυβερνητική πηγή ανέφερε πριν από λίγες ώρες στο Reuters πως όταν φτάσουν το 5% του κόστους δανεισμού τα επιτόκια, τότε μόνο θα μπορέσει η Ελλάδα να βγει στις αγορές. Έλληνας κυβερνητικός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του στο πρακτορείο Reuters είπε ότι η απόδοση του πενταετούς ομολόγου είναι περίπου σήμερα στο 5,9, αλλά επενδυτές εκτιμούν ότι μπορεί να πέσει από 0,75 ως 1,5% ακόμη κάτω, εάν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχίζει να αγοράζει το ελληνικό χρέος. Άρα, κατέληξε η ανώνυμη κυβερνητική πηγή, γι' αυτό η κυβέρνηση επιμένει ότι ακόμη και μια λεκτική αναφορά της είναι απαραίτητη τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, στην προοπτική ακριβώς να διευκολυθεί η ένταξη της Ελλάδος στο QE και να πέσουν ακόμη περισσότερο τα επιτόκια, δηλαδή να πέσουν κάτω από το 5% για να μπορέσει να συμφέρει την Ελλάδα στην περίπτωση αυτή να βγει στις αγορές. Λοιπόν, ελάτε για να κλείσουμε το θέμα. Ναι. Κύριε Μανουλίδη, να ακούσουμε λίγο και τον Θεσσαλονικιό, τον κύριο Καράμπελα. Δύο κουβέντες μόνο θα πω. Ναι. Ότι η Ελληνική, ενώ λειτουργεί εδώ και μια δεκαετία, δεν είχε προσόδους γιατί δεν μερίμνησαν να θέσουν διόδια για να ανταποκρίνουν τα έσοδα με τα έξοδα στη λειτουργία αυτού του αυτοκινητοδρόμου. Ο χρόνος εγκατάστασης των διοδίων είναι τέτοιος μέσα από διαδικασίες που απαιτεί τουλάχιστον ένα εννιάμινο. Άρα λέτε τέλη του 2018 θα πάμε στο αναλογικό ακριβώς, σύστημα. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να το κλείσουμε αυτό με τον κύριο Καράμπελα για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Κύριε Καράμπελα, δύο φράσεις από εσάς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δύο φράσεις. Δεν είμαι άλλωστε ειδικός πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Να πω όμως ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον, όσο και υποκριτικό, το γεγονός ότι η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για μέτρα που η ίδια έχει φέρει στη χώρα. Και δεύτερον, να πω ότι. Γι' αυτό φταίει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή. Δεν τα ψηφίσατε, κύριε Καράμπελα. Σε ένα. Δεν σας διέκοψα. Και επειδή λέτε αλλά 20 θα ψηφίσουμε και είναι υποκρισία αυτό το πράγμα, πρέπει να σας πω ότι πράγματι κάποιες υποχωρήσεις γίνανε. Δεν είναι στην πολιτική μας τέτοια πράγματα. Είναι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ που έλεγαν τόσα και άλλα τόσα. Γίνανε όντως κάποιες υποχωρήσεις, αλλά με έναν συγκεκριμένο εθνικό στόχο που έχει να κάνει και με το χρέος. Να θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και του Πασόκ το θεωρούσαν βιώσιμο. Άρα λοιπόν, και να κλείσω εδώ, είναι πράγματι μέτρα που ήρθαν πριν έρθει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων Ελλήνων. Να θυμίσω όμως και τι δείχνει την πολιτική. Σε τέσσερις δρόμους, όπως η Ιωνία, η Ολυμπία και άλλες δύο οδοί στη Νότια Ελλάδα, όταν άλλαξαν οι συμβάσεις από την παρούσα κυβέρνηση, γλίτωσε το ελληνικό δημόσιο 700 εκατομμύρια ευρώ. Και να πω επίσης ότι δεν υπήρξε απόφαση στην προηγούμενη Κία που να λέει ότι θα τελειώσει το ζήτημα με τα παραπάνω διόδια. Υπάρχει τώρα και βεβαίως έρχεται επιτέλους μετά από χρόνια. Ελλάδα, ενώ υπήρχε, σας παρακαλώ. Βάζετε 30 σταθμούς διοδίων και διανοήστε. Ενώ υπήρχε στο εξωτερικό. Εσείς δεν θα δίνατε υπήρχαν ελεύθερη τη χρήση στους χρήστες. Ενώ υπήρχε στο εξωτερικό παντού το ζήτημα το αναλογικό, θα πρέπει να έρθει και στην Ελλάδα και σωστά λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί αναλογικό με τοπικά διόδια, πλάγιο με τοπικά πλευρικά. Το θέμα είναι να μην φορτώνουμε άλλο τον Έλληνα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ έχουν διανύσει όλη την Εγνατία, όλη την Παθέα, όλη την Ιωνία οδό, όλο το νότιο άξονα της Πελοποννήσου σε σχέση με τις προεκλογικές τους θέσεις. Πάντως, στο σπίτι του κρεμασμένου, μη μιλάμε για σκηνή. Στο τόσα και άλλα τόσα αναγκαστήκαμε σε υποχωρήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δική μας πολιτική. Δημόσια έργα που το κόστος ήταν ένα μετίστα τουλάχιστον. Κύριε Μανουλίδη, να προχωρήσουμε, μην αφήσουμε το θέμα. Όχι, ένα λεπτό. Και κόστησε, τι να εξαντλήσουμε την εκπομπή με τα διόδια. Εφτά φορές επάνω ο αυτοκινητόδρομος, τουλάχιστον είναι πρόκληση. Στην πολιτική, κύριε Παναγιώτοπουλε, μιλάμε πολλές φορές μετράει και η αποτροπή. Αποτρέψαμε μια σειρά από μέτρα που έφερνε το Πασό και η Νέα Δημοκρατία. Δυστυχώς δεν καταφέραμε ακόμα να αποτρέψουμε όλα τα μέτρα. Μάλιστα. Λοιπόν, χρέος.
Κύριε Μανουλίδη, θα πάρουμε κάτι στις, τον Ιούνιο, στις 15 Ιουνίου στο Eurogroup, ή εν πάση περιπτώσει με την κορύφωση αυτής της διαδικασίας, την σύνοδο κορυφής της 22ης Ιουνίου, προσδοκά η κυβέρνηση ότι κλείνοντας αυτό τον κύκλο της αρχής του καλοκαιριού των θεσμικών διαβουλεύσεων θα έχουμε πάρει κάτι? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί βλέπουμε να κατεβαίνει ξαφνικά ο πύχης? Ακούστε... Μέχρι πρώτη η κυβέρνηση, αφήστε να το ολοκληρώσω για να έχω την απάντησή σας. Μέχρι πρώτη η κυβέρνηση έλεγε μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους. Τώρα λέει ο κύριος Τσακαλώτος, αυτές είναι οι διαρροές, μια καλή λεκτική διατύπωση για το χρέος. Για να μπορέσουμε να λυθούν τα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Γιατί κατεβαίνει ο πύχης? Λοιπόν, από το διαχειρίσιμο και βιώσιμο του χρέους του Σαμαρά, από τότε είχαμε αναδείξει την αναγκαιότητα. Τον ίδιο Σαμαρά, στο Δούνο του το έλεγε, κύριε Μανοηλίδη. Μα που σήμερα λέει ότι είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα, επιτέλους. Είστε σοβαρός και, εν πάση περιπτώσει, ήπιος. Μα ακριβώς επειδή είμαι σοβαρός. Το Δούνο του το 2014 έλεγε ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Και μετά τη Βαρουφακιάδα λέει ότι είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο. Εσεί το θεωρείτε βιώσιμο. Και, εν πάση περιπτώσει, το Δούνο του έπεφτε. Στου οργανισμού έχει σημασία τι λένε. Και οι δανειστές. Ξέρετε πολύ καλά. Πάντοτε έλεγε ότι δεν είναι. Ξέρετε πολύ καλά, αυτό είναι προσβλητικό που λέτε. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το Δούνου του έπεσε έξω σε μια σειρά από προβλέψεις ως το 2015 και μετά. Αν θεωρείτε βιώσιμο το χρέος, βγείτε και πείτε το ανοιχτά. Αν θεωρείτε το χρέος βιώσιμο, βγείτε και πείτε το ανοιχτά. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι βιώσιμο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, διευκολύνετε. Ο Σαμαράς έκανε δήλωση ξεκάθαρη ότι το χρέος είναι και βιώσιμο και διαχειρίσιμο. Να σας πω γιατί. Γιατί η χώρα δεν μπορούσε διαφορετικά να ξεκινήσει να βγαίνει στις αγορές. Η χώρα βγήκε στις αγορές δοκιμαστικά τότε. Προσέξτε. Ναι, ναι, το για να μπορέσει να βγει μια χώρα στις αγορές. Το κατανοώ. Πώς βγαίνει στις αγορές? Αυτό. Βγαίνει και πουλάει η αξιόγραφά της. Για να μπορέσουν να αγοραστούν. Δύο λεπτά. Εσείς για να δεν μπορέσουν. Ότι το Δούνο του χαρακτήριζε με την αυτή είναι η θέση του Δούνο του. Τότε το χρέος βιώσιμο. Θέση του και σήμερα, δύο χρόνια μετά ακούστε την Παρουφακιάδα. Για να μπορέσει κάποιο να πάρει αξιόγραφα τη χώρα. Για να μπορέσει να πάρει κάποιο αξιόγραφα τη χώρα. Δεν μπορεί η ίδια η χώρα να λέει το χρέος μου δεν είναι βιώσιμο και διαχειρίσιμο. Τότε γιατί να πάρω αξιόγραφα. Καταλάβατε. Ήταν ένα δραματικό αποτυχημένο εγχείρημα. Γι' αυτό λέει τώρα και ο κύριος Τσακαλώτος, μου αρκεί έστω και μια καλή λεκτική διατύπωση. Ναι. Γιατί έκανα την ανάλυση πριν. Το είπε ανώνυμη πηγή στο Reuters από την κυβέρνηση. Λοιπόν. Για να πέσουν λίγο τα επιτόκια ακόμη. Να πάνε λίγο πιο κάτω από το 5% να μπορεί η χώρα να βγει στις αγορές. Καταλάβατε. Δηλαδή τι λέει? Μη μου δίνετε τίποτα. Γιατί καταλαβαίνει ότι πριν τις εκλογές στη Γερμανία δεν θα πάρει τίποτα. Θα τα πάρει ό,τι πάρει και αν πάρει στο τέλος του προγράμματος. Απαντώ, τον Ιούλιο λοιπόν, του 2018. Και τι λέει? Σας... Αυτό έλεγε και ο Σαμαράς. Πάντως εγώ διαφωνώ και με το δικό σας σκεπτικό, κύριε Παναγιωτόπουλο, και ελπίζω να έχω την ευκαιρία βεβαίως. Να πω δύο κουβέντες. Απαντώ στο ερώτημά σας για το χρέος. Λέω λοιπόν ότι δεν είναι το άπαν, αλλά είναι συντελεστικό στοιχείο, όπως και εσείς επισημάνατε. Και την αξιοπιστία της χώρας. Της εκκίνησης της πραγματικής. Σωστό είναι αυτό. Οικονομικής. Δεν είναι όμως το άπαν, έτσι? Όχι. Έτσι, σωστό. Λοιπόν, σωστό. Το άπαν είναι να υπάρξει διάδρομος για αναπτυξιακή πορεία. Α, μπράβο. Και εκεί λοιπόν. Αν η χώρα μπει στην ανάπτυξη και το χρέος είναι αντιμετωπίσιμο, κύριε. Και εκεί έχουμε τρία στοιχεία τα οποία δεν αμφισβητούνται. Κατατέθηκαν μόλις χθες και σήμερα. Είναι από την Ελστάτ, όταν δίνει επίσημα στοιχεία τσεκαρισμένα από τη Eurostat για 0,4 ανάπτυξη μέσα στο πρώτο τρίμηνο, όταν οι εκτιμήσεις και οι προβλέψεις ήταν ότι κύριε Μανουλίδη μου, με τέτοιους φόρους και τέτοιες εισφορές, τι ανάπτυξη να δούμε? Έτερον εκάτερον. Αυτό έτερον είναι εκάτερον. Αγωνία. Αυτό πριονίζει τα πόδια μας. Ναι, αλλά και ένα αποτέλεσμα που αποτυπώνεται με δείκτες. Μακάρι, για να δούμε. Έτσι. Κύριε Μπουκό. Την ίδια κύριε ώρα, επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ναι. Την ίδια ώρα έχουμε μείωση, η Εργάνη δίνει σήμερα στοιχεία, με 89.000
θετικό ισοζύγιο. Είναι εποχικό αυτό, εποχικό. Μα ακούστε, τα θετικά τα αποδίδουμε στον καιρό. Όχι, μακάρι. Μακάρι, κύριε Μανουλίδη. Και το πιο σημαντικό, κύριε Παναγιώτοπουλε. Περιμένουμε αρκετού τουρίστε αρχιδικά φέτο. Είναι 15 ετία ρεκόρ, δεν είναι μόνο ένα ρεκόρ. Για να πάμε στον κύριο Μπουκόρο και στον κύριο Καράμπελα. Μπορώ όμω να έχω το λόγο επιτέλου. Αύξηση των επενδύσεων κατά 11,9. Μακάρι, εγώ δεν το βλέπω πάντως αυτό. Αυτά δεν το βλέπω, γιατί με τέτοια φορολογία και τέτοιες εισφορές. Ακούστε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Ξεχνάμε ότι οι αγορές καταρχήν προεξοφλούν τα γεγονότα. Έτσι. Δεν αναμένουν τα γεγονότα. Θέλουμε να ξεχνάμε ορισμένες φορές και κυρίως η κυβέρνηση. Εδώ δεν προεξόφλησαν, εδώ κατέγραψαν. Οι αγορές δεν είναι χαζές, έτσι, επιδιώκουν πάντα το κέρδος τους. Είτε πάρει λεκτική διατύπωση, είτε όχι, ο κύριος Τσακαλώτος, αυτό που θα περιμένουν οι αγορές για να ρίξουν τα επιτόκια θα είναι η ένταξη στο QE που όλοι επιθυμούμε. Mm-hmm. Αυτό θα δώσει μια σταθερότητα και θα δώσει μια ανάσα και μια διευκόλυνση. Υπάρχει εδώ εντοπίζω, συγγνώμη κύριε Μανουλίδη, εντοπίζω ένα τεράστιο έλλειμμα στρατηγικής από την κυβέρνηση, η οποία καλλιέργησε μεγάλες προσδοκίες. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα φορούσε γραβάτα. Μετά ζητούσε κάποιες μικροδιευθετήσεις και τώρα ζητάει λεκτικές διατυπώσεις. Εγώ έχω να προτείνω κάτι άλλο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Αντί να είναι τόσο μονοδιάστατη η στρατηγική της χώρας και να εγκλωβίζεται συνεχώς και να παριστάνει τον καρπαζοεισπράκτορα των δανειστών, θα έλεγα ότι θα μπορούσε να προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις, τις οποίες οι αγορές θα προεξοφλούσαν και θα πίεζαν τα επιτόκια του ελληνικού δανεισμού σε περίπτωση εξόδου στις αγορές. Αυτό, αν θέλετε, το πιστοποιούν διεθνούς κύρους αναλυτές. Λέτε να ενισχυθεί η εικόνα. Λένε, υπογραμμίζουν εικόνα πάντα ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η προώθηση των μεταρρυθμίσεων και όλα αυτά έχουν πολλές φορές μεγαλύτερη σημασία από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα επικουρικά εργαλεία. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Μάλιστα. Κύριε Καραμπέλα. Εκεί, βέβαια, δεν προχωράμε. Πρώτα απ' όλα να πω για κάποια πράγματα που ακούστηκαν, το γεγονός ότι έφτασε στο 180% του ΑΕΠ το χρέος της χώρας, θα πρέπει να το θυμόμαστε πάντοτε. Αυτό είναι που θεωρούσε η αντιπολίτευση βιώσιμο χρέος. Και δεν μπορεί να θεωρηθεί από κανένα σοβαρό οικονομολόγο βιώσιμο το χρέος αυτών. Δύο χρόνια συνεχίζω, δεν το αυξάνεται, το μειώνεται. Συνεχίζω. Λοιπόν, όταν έφτασε η Νέα Δημοκρατία στο 2014 να μιλάει για success story, να θυμίσω ότι είχαμε 1,2% ύφεση. Και μάλιστα οι προβλέψεις του Δούνου του τότε ήταν για ανάπτυξη. Το 2014 όμως είχε ανάπτυξη. Το 2014. Για να μην αδικούμε. 1,2% ύφεση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το 2014. Και επίσης, ναι, και επιπλέον είχε στόχο η Νέα Δημοκρατία για το Πασόκ τότε 1,5% πλεόνασμα και κατάφεραν 0. Άρα λοιπόν, μάλιστα υπογράφοντας για τα επόμενα χρόνια 4,5% στην ανάπτυξη. Όχι. Με πολύ χαμηλό δείκτη, είναι γεγονός. Ανεπαίσθητο, αλλά είχε περάσει την ανάπτυξη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήταν στο 1,2 ύφεση με 0. Δεν είχε κλείσει τελευταία. Πολύ σύγχρονο. Δεν είχε κλείσει. Ήταν 0,4 αυτό. Να μην ξεχνάμε ότι ανέλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση με ύφεση 6,2%. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Ενώ η σημερινή κυβέρνηση. Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Έστω ανάπτυξη. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Και να θυμίσω ότι υπήρχαν. Θα σας πω. Υπήρχαν πλεονάσματα 4 και 4,5% τα οποία μειώθηκαν στο 0,5, 0,75, 1,5 και 3,5. Πώς δεν έχουν σχέση. Είναι δύσμετρα τα πλεονάσματα αυτά. Και να συνεχίσω λέγοντας, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι ενώ είδα να οργιάζουν τα δελτία τύπου και οι αναφορές και οι δηλώσεις όταν βγήκαν τα ποσοστά τα πρώτα της Ελστάτ για ύφεση το πρώτο τρίμηνο του 2017, όταν τελικά τα διορθωμένα στοιχεία βγάλανε 0,4 ανάπτυξη, δεν είδα καμία δήλωση από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Σας παρακαλώ, γιατί εγώ δεν σας έχω διακόψει όμως. 2,7 εγώ δεν σας έχω διακόψει και επειδή έχω τα στοιχεία. Και σήμερα αποδέχεστε το 1,1. Το γεγονός ότι δεν με αφήνετε να μιλήσω. Από κάνετε και εσείς. Λοιπόν, ακούγεστε, κοιτάξτε, η επιδίωξη της κυβέρνησης αυτής είναι να μην μετατίθεται άλλο το πρόβλημα για μετά. Είναι να υπάρχει ολοκληρωτική. Μα έχει αποδεχθεί η κυβέρνηση όμως από το 2016 ότι τα θέματα του χρέους θα συζητηθούν οριστικά. Και εν πάση περιπτώσει ευχόμαστε να διευθετηθούν μετά το πέρας του υφισταμένου προγράμματος. Προσέξτε, φυσικά από την πρώτη στιγμή το είπαμε. Αυτό το έχουμε πει από την πρώτη έτσι στιγμή. Δεν είναι. Τα μέτρα. Άρα βεβαίως, τώρα τι φωνάζουμε. Θα σας απαντήσω. Λένε οι Γερμανοί. Θα σας απαντήσω. Αυτό που εγώ θέλω να λυθεί το θέμα του χρέους τώρα, χτες. Αυτό που αλλά σου λένε οι Γερμανοί τι φωνάζετε, ρε παιδιά. Το 2016 όταν υπογράψατε, δεν ξέρατε το Μάιο ότι συμφωνούσαμε
πως το θέμα του χρέους θα αντιμετωπιστεί μετά τον Ιούλιο του 18. Μα δεν αυτό αρνήθηκε κανείς αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν αρνήθηκε κανείς αυτό το γεγονός. Αυτό που λέει η ελληνική κυβέρνηση είναι το εξής. Ότι θα πρέπει από τώρα να διατυπωθούν. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι αυτή ήταν και η απόφαση του Eurogroup του Μαΐου του 2016. Ότι θα πρέπει να διατυπωθούν τώρα, να υπάρχει εμπιστοσύνη από τις αγορές, έτσι ώστε μετά το πρόγραμμα το 18, το 19, να υπάρξουν επιτέλους τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. Σας θυμίζω επίσης ότι τα βραχυπρόθεσμα τα κέρδισε η κυβέρνηση με την διαπραγμάτευση που έκανε. Όταν λοιπόν φτάνουμε σε ένα επίπεδο που έχουμε κερδίσει τα βραχυπρόθεσμα μέτρα και οδεύουμε σε μια διαπραγμάτευση για τα μεσοπρόθεσμα, είναι τουλάχιστον υποκριτικό από την αντιπολίτευση να λέει ότι δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Και μάλιστα, αν μου επιτρέπετε, αλλά μας καλείτε να μου δίνετε το δικαίωμα. 0,3 δεν πανηγυρίζει. Πιστοποιηθεί ακόμα από τη Eurostat. Μία ακόμη και διαφορά. Ακυρώνεται το 0,4 ακόμη που διαφορά της κυβέρνησης. Δηλαδή, ποιο υποκρίνεται. Μία ακόμη διαφορά της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση είναι ότι προφανώς και δεν πανηγυρίζουμε. Και μάλιστα καλούμε τους παραγωγικούς φορείς της χώρας να κάνουν την πρέπουσα κριτική εκεί όπου νομίζουν. Απλώς καταθέτω ότι η διαπραγμάτευση αυτή έχει καταφέρει πρώτα απ' όλα να μπει η συζήτηση για το χρέος, να τεθούν σε εφαρμογή τα βραχυπρόθεσμα μέτρα, να συζητηθούν και να ζητάμε δικαίως διατύπωση με βάση τις συμφωνίες που κάναμε για τα μεσοπρόθεσμα και βεβαίως και με βάση την ροή της οικονομίας. Για την ώρα. Δεν είναι έτσι, γιατί ήταν και να μαθαίνουν οι Γερμανοί, παιδιά, μετά τις εκλογές. Τα βραχυπρόθεσμα, κύριε Παναγιώτοπουλε, τα κερδίσαμε. Γερμανικές και μάλιστα, εκλογές. Σας θυμίζω ότι όταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ λέγανε κλείστε άρον-άρον την διαπραγμάτευση, κλείστε τη συμφωνία, ήταν όταν και το Δούνου του ζητούσε 4,9 δις μέτρα χωρίς. Τίποτα άλλο, χωρίς αντίμετρα, χωρίς χρέος. Ανάπτυξη, η Νέα Δημοκρατία. Μια ανάπτυξη. Σας επαναλαμβάνω όμως ότι ζητούσε μέτρα και η Νέα Δημοκρατία. Μα τώρα έλεγε δεσμεύεται για 10 χρόνια σε 3,5% εκεί. Όχι, όχι. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε ως το 2030. Ότι τρέξατε τη χώρα και το 2015. Δεν μπορώ, και το 2016, δεν μπορώ παρά να πω την αλήθεια. Όχι, κάνετε λάθος. Ήφεση υπήρχε το 2013 και το 2014. 25% επαναλαμβάνω. Δεν είχαμε ήδη το 2016. Ότι μετά το 100. Δηλαδή εδώ μιλάμε για την απόλυτη διαστρέβλωση. Συγγνώμη. Μα τώρα, με 180% χρέος επί του ΑΕΠ. Κύριε Καράμπελα, ήταν αναπτυξιακό το 2015 και το 2016. Ήτανε, να σας απαντήσω. Να σας απαντήσω. Κύριε Καράμπελα, σε ύφεση είμαστε. Λοιπόν, πρόκειται, κύριε θα σας απαντήσω. Τώρα έχουμε έχω εδώ ένα πείμα. Να πιστοποιηθεί από τη Eurostat και να δούμε και το τελικό. Έτσι. Εγώ δεν γιατί λέω το τέταρτο τρίμηνο του 2016 ήταν καταστροφικό. Σας εγώ πάντως δεν λέω το αντίθετο. Εδώ. Λέω το εξής απλό, αν μου επιτρέπετε. Λέω το εξής απλό. Ότι εκεί που ζητούσε το Δούνου του 4,9 δις μέτρα επιπλέον, μέσα από τη διαπραγμάτευση ήρθαν τα μέτρα μαζί με τα αντίμετρα, με μηδενικό ποσό στο τέλος και ταυτοχρόνως μπήκε η συζήτηση για το χρέος. Αυτό είναι τελείως θεωρητικό, δεν προκύπτει αυτό. Είναι η πρώτη ο φορά. Ο κόσμος ξέρει ότι από το Γενάρη του 2019 θα υποστεί μείωση στο εισόδημά του. Θα σας απαντήσω. Με είναι την η πρώτη φορά. Συρρήκνωση του αφορολόγητου και θα υποστεί και μείωση νέα μείωση συντάξης. Θα σας απαντήσω. Είναι η πρώτη φορά όμως που δεν υπάρχει πλέον μέτρο αν δεν έρθει πρώτα και η δόση και η ρύθμιση του χρέους. Ενώ στις προηγούμενες και γιατί δεν το έβαλε στο νομοσχέδιο αυτό που είναι νόμος τώρα. Να το βάλει ο Πρωθυπουργός και να πει ακροτελεύτιο άρθρο, τα παραπάνω δεν θα ισχύσουν εάν δεν πάρουμε γιατί τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάχιστο χρόνο. Θα σας απαντήσω. Τότε θα πω έλεγα μπράβο. Γιατί στο πολυνομοσχέδιο διατυπώσει, κύριε Παναγιωτόπουλε. Γιατί στο πολυνομοσχέδιο μπήκανε τα αντίμετρα που δεν ήθελε η αντιπολίτευση και ταυτοχρόνως οι δηλώσεις και των αξιωματούχων της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού νομίζω ότι είναι σαφέστατες. Για να δω. Εδώ εγώ κύριε πιστεύω ότι το θέμα του χρέους είναι εθνικό στόχος και εθνική προτεραιότητα. Συμφωνούμε από χωρίς, όπως είπε ο κύριος Εμμανουηλίδης, να είναι το παν. Το παν, ξέρετε αυτό ποιο είναι, όλοι, να ξαναπάρει η οικονομία μπροστά. Ακριβώς. Αυτό είναι το παν. Αυτό. Εάν η οικονομία πάρει μπροστά και ακριβώς μπούμε σε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, τότε και το χρέος θα μπει σε φάση βιωσιμότητας. Και έτσι υπάρχει και η πρόταση του Μακρόν. Ακόμη καλύτερα. Έλλειμμα στρατηγική, κύριε Παναγιώτοπουλε. Τεράστιο κενό στρατηγική. Τεράστιο. Την και το πληρώνει η χώρα και η οικονομία. Να αξιοποιηθεί η ρήτρα ανάπτυξη.
Και αυτό πρέπει να το δούμε. Αυτό είναι καλή πρόταση, αλλά δεν το δέχονται. Παράδρομος. Κύριε. Μακάρι, κύριε Μανούλη. Μακάρι αυτό. Μαζί είμαστε με την κυβέρνηση και με τον κύριο Τζανακόπουλο. Ένα ανακατάσχετο λογαριασμό δεν κατορθώσατε να τον περάσετε. Δεν είναι έτσι. Δεν κατορθώσατε. Ο αναπτυξιακό αγορά γίνεται ένα εκατομμύριο 300.000 Έλληνες. Βλέπουν το κράτος, έχουν, δεν έχουν, άσχετα πώς δημιουργήθηκαν οι οφειλές τους, αν δημιουργήθηκαν από την κρίση για την οποία οι κύριοι παριστάμενοι φώναζαν και έβγαιναν στην πλατεία Συντάγματος. Και τώρα πάλι σε εμάς θα τα φορτώσετε τα άσχετα αγκλήματα το πώς δημιουργήθηκαν, πάνε το πρωί στην τράπεζα και είναι δεσμευμένος ο λογαριασμός τους από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, χωρίς πολλά πολλά. Κύριε Μπουκόρε, χωρίς καμία ευκαιρία. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω. Έχετε ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Όχι. Ένα εκατομμύριο 300.000 κατασχέσεις. Δείτε τι γίνεται στα ειρηνοδικεία λοιπόν, με τους πληστηριασμούς, δείτε τους ηλεκτρονικούς. Μα είναι δυνατόν να τα λέτε εσείς αυτά τα πράγματα. Εσείς δεν φωνάζατε. Είναι δυνατόν. Κύριε Καράμπελα, εσείς δεν φωνάζατε κανένα σπίτι στα χέρια. Παλεύουμε για την αποτροπή. Δείτε. Παλεύουμε για την αποτροπή. Τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Για ποια αποτροπή παλεύουμε. Κύριε Μανουηλίδη, ελάτε για να κλείσουμε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο, να σοβαρευτείτε. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Λοιπόν, επιτρέψτε μου και ακούστε. Και σας ακούστε και να απαντήσετε. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου επιτέλους. Κύριε Μανουλίδη, μπροστά μιλάτε, μπροστά. Τρία χρόνια λοιπόν, συναντώμεθα και οι τέσσερις στον αέρα να μας βλέπει ο κόσμος. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ είναι δικός μας. Δεν έχει το κεφάλαιο, όπως λέτε εσείς οι μαρξιστές, λοιπόν, δεν έχει το κόμμα. Ωστόσο, εντάξει, έχει προσανατολισμό. Τα 7 τελευταία χρόνια, από το 2009 μέχρι το 2015, της μεγάλης ύφεσης, ο παραγωγικός ιστός της χώρας κυριολεκτικά αποδιαρθρώθηκε. Οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 62% με τη μεταποίηση και τη βιομηχανική δραστηριότητα να πληρώνουν το κόστος της ύφεσης. Ενώ τώρα να κάμπτει. Λοιπόν, τώρα πάει σας χειρότερα. Έδωσα τους δείκτες. Αυτό προσπαθώ να σας πω. Έδωσα τους δείκτες. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Επενδύσεων 11,9. Σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. 80% επιβαρύνει. Έχω τα στοιχεία μπροστά μου, κύριε Μπουκόρη. Λοιπόν, δυστυχώς. Υπάρχει αύξηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπουκόρη. Αν δεν κινδύνευα να με χαρακτηρίσουν λαϊκιστή, θα έλεγα ότι ρουφάτε με το καλαμάκι το αίμα του λαού. Υποκρίνεστε χαρακτηριστικά. Ο λαός ξέρει πολύ καλά. Δεν ήρθε φέτος σε αυτή τη προσπάθειά μα. Ξέρει πολύ καλά την κατάσταση και το πώς δημιουργήθηκε. Εντάξει, κύριε Παναγιωτόπουλο, αν μου επιτρέπετε, είναι τυχαίο το ότι το ποσοστό απορρόφησης του ΕΣΠΑ, για να πω κάτι χαρακτηριστικό, ήταν, το οποίο είχε 7% στόχο, έφτασε στο 11,4% όταν πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αν ξέρετε τον Ελλήνων, ήταν στο 1,2%. Πάντως, δεν έχει φτάσει στην πραγματική οικονομία. Δεν είναι χαρακτηριστικό, δεν να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, πώς είναι δυνατόν να μην ψήφισαν τη μείωση του φόρου από το 29% στο 26% στις επιχειρήσεις. Μειώστε, κύριε, τους φόρους. Μειώσετε τις εισφορές. Να πάρει η οικονομία μπροστά. Όχι, προέρχεστε από κεντροδεξιό κόμμα, κύριε Καράμπελα. Είναι δυνατόν να ψηφίζετε αυτούς τους λεόντιους φόρους. Αυτό το ΕΦΚΑ. Είναι δυνατόν, κύριε Καράμπελα, να λέτε εσείς ότι προέρχεστε από το χώρο της κεντροδεξιάς. Αποτρέπουμε. Γίνατε σε 2,5 χρόνια τα εγκλήματα. Σοβιετικοί γίνατε κι εσείς, κύριε Καράμπελα. Είναι αστείο τουλάχιστον. Είναι αστείο τουλάχιστον. Αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να αποτρέπουμε. Κύριε Καράμπελα, προσέξτε. Εμείς θα συνεχίσουμε να αποτρέπουμε. Ο άνθρωπος τον οποίο μισείτε είναι ο άνθρωπος που παράγει. Αφήστε. Μίσος δεν χαρακτηρίζει εμάς. Εμείς το εθνικό συμφέρον προωθούμε. Εθνικό συμφέρον προωθούμε. Να ευχαριστήσω και τους τρεις σας. Είσαστε τρεις πολύ ζωηροί και πολύ ενδιαφέροντες συνομιλητές. Με την καλή έννοια ζωή. Ζωηροί και ενδιαφέροντες. Δεν είπαμε να βγείτε να κοιμήσετε τον κόσμο. Από την αρχή έτσι να είμαστε όσο το δυνατόν. Μια χαρά πήγε συζήτηση. Εντάξει. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην λέμε μόνο. Κύριε Μπουκόρο, μια κουβέντα να πω. Τι είδος κριτική έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιτρέψτε μου. Κλείνουμε. Κύριε, κλείσαμε. Δεν έχουμε χρόνο. Μια κριτική αγωνία. Κύριε, κλείσαμε. Σπύρος Γκουτζάνης, Μάκης Κουρής. Και γύρω στα μεσάνυχτα ο Εμίλιος Λιάτσος. Θα είμαι στη συντροφιά του και νομίζω είναι μια εκλεκτή συντροφιά για να πούμε και να αναλύσουμε πολύ περισσότερα. Καλό βράδυ.